Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον σήμερα, συγκινητικό και διδακτικό. Μια φίλη η οποία χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως συνεξαρτώμενο μου έχει γράψει διάφορα για την προβληματική σχέση στην οποία βρίσκεται ως συνεξαρτώμενο πρόσωπο. Είναι προς το τέλος για να καταφέρει να ξεφύγει από την παρούσα σχέση συνεξάρτησης και έχει αποφασίσει να κάνει θεραπεία, ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Μου έχει στείλει όμως ένα γράμμα προς το συνεξαρτώμενο εαυτό της. Γράμμα στο συνεξαρτώμενο εαυτό μου. Λοιπόν, αυτό το γράμμα το έγραψα μετά από τον τσακωμό που κάναμε και του είπα πώς θα φύγω. Ήταν μια στιγμή που ξύπνησα από τον λίθαργό μου. Λέει μέσα σε παρέθεση. Βράδυ Τρίτης. Απόψε η βραδιά έβγαλε το κανονικό της πρόσωπο. Οι μάσκες πέσανε. Οι λύκοι εμφανίστηκαν. Απόψε ήταν το τελειωτικό χτύπημα, όσο και να έκανα τα στραβά μάτια και έκανα πως δεν έβλεπα. Όλα απόψε ξεδιαλύνανε. Τι θες? Η ζωή σου να είναι μαύρη, καταπιεσμένη, χωρίς κανένα δικαίωμα και εγκλωβισμένη με έναν άνθρωπο που αποδεικνύεται ότι δεν σ' αγαπά, που ποτέ δεν σ' αγάπησε, απλώς βολεύτηκε με τον νεαρό της ηλικίας σου για να σε χειρίζεται δεόντως. Τι θες? Γράφει στο συνεξαρτώμενο εαυτό της. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι όταν βλέπουν τα χρόνια τους να φεύγουν νερό, χωρίς να έχουν χτίσει κάτι, δυσανασχετούν και προσπαθούν με ό,τι τους βολέψει να βολευτούν. Δηλαδή εσύ αυτό θες? Αυτό ζητάς από τη ζωή σου? Να είσαι η βολή κάποιου που θέλει να σε χρησιμοποιεί για τις δικές του ανάγκες, πατώντας την αξιοπρέπειά σου και τις ηθικές σου αξίες μόνο και μόνο για να βγει λάδι? Έτσι σε μεγαλώσαν οι γονείς σου? Αυτά ονειρεύτηκα για σένα? Αυτό αξίζεις? Η ζωή είναι μικρή όσο μεγάλη και να φαίνεται. Γι' αυτό πρέπει να ζήσεις τη ζωή που εσύ θες και όχι μια ζωή που άλλοι θέλουν για σένα. Πίστεψε στον εαυτό σου και προχώρα. Όσοι θέλουν να λέγονται ικανοί και δυνατοί στη ζωή είναι οι άνθρωποι που έχουν πέσει αλλά έχουν βρει τα κότσια να βρουν τη δύναμη και να βγουν από το βάλτο. Γιατί το χρωστάνε στον εαυτό τους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν αξίζει. Όλοι αξίζουμε. Απλώς, όταν χάνουμε το δρόμο, πρέπει να βρίσκουμε δύναμη να επιστρέψουμε πεισμωμένοι και πιο δυνατοί για το μετά. Θέλει κότσια η ζωή και γερό στομάχι. Όσοι ζουν στη σκιά του φόβου δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μένουν πάντα στη σκιά των άλλων μέχρι να τους καταπιεί η μιζέρια και να τους καταβροχθήσει το σκοτάδι και οι φόβοι. Έτσι θα πιστούν ότι δεν αξίζουν, ότι δεν είναι ικανοί και θα χαθούν άδικα. Είναι μεγάλο κρίμα και έγκλημα να χάνονται έτσι ψυχές των ανθρώπων. Οι αδύναμοι χρειάζονται βοήθεια για να ανέβουν, όχι να κατρακυλήσουν πιο βαθιά στο σκοτάδι. Προσπάθησε στη ζωή σου να παλέψεις για τα δικά σου. Να μην αφήσεις κανέναν να ποδοπατήσει τα θέλω σου και την αξιοπρέπειά σου. Όλοι αξίζουμε τον σεβασμό από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Γι' αυτό βγάλε τα δόντια σου και δείξε στη ζωή και στους γύρω σου ότι αξίζεις, ότι μπορείς να βγεις κερδισμένη, έστω κι αν έχασες μια μάχη. Πείσμωσε με τον εαυτό σου. Ένας γνωστός μου είπε κάποτε: «Να θυμάστε, είμαστε σαν τις κατσαρίδες, θα επιβιώνουμε ό,τι και να γίνει, απλώς να έχουμε πίστη στον εαυτό μας». Η ζωή είναι για τους γενναίους. Τους αδύναμους τους καταβροχθίζουν τα αρπακτικά, γι' αυτό κοίτα μπροστά, η ζωή συνεχίζεται και πάντα θα συνεχίζεται. Για κανένα δεν πρέπει να πέφτουμε, γιατί κανείς δεν αξίζει τη ζωή μας. Μπορεί να ακούγεται εγωιστικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Προχώρα, η ζωή συνεχίζεται. Και μου γράφει φίλη, συγγνώμη για το σεντόνι,
Αυτή ήταν η φωνή της συνείδησής μου που με ξύπνησε από το λίθαργο. Φυσικά, μετά που ξύπνησε από το λίθαργο, ξανακύλησε πάλι. Και μπορεί να ξανακυλήσει πάλι. Και να ξαναξυπνήσει και να ξανακυλήσει. Γράμμα στο συνεξαρτώμενο εαυτό, λοιπόν. Είναι έτσι συγκινητικό το γράμμα της φίλης, γιατί προσπαθεί μετά από μία αποκαλυπτική βραδιά Τρίτης, μετά από ένα μεγάλο καυγά στον οποίο αποκαλύφθηκαν πολλά πράγματα, έπεσαν οι μάσκες, γράφει ένα γράμμα ενθαρρυντικό στον εαυτό της, γράφει ένα αφυπνιστικό γράμμα στο συνεξαρτώμενο εαυτό της, ένα υποστηριχτικό γράμμα στον συνεξαρτώμενο εαυτό της, ένα γράμμα με στόχο να δώσει τη δύναμη, τα κίνητρα και την όθηση στον εαυτό της για να βγει από το τέλμα της συνεξάρτησης, από το βάλτο της συνεξάρτησης. Τι θέλω να παρατηρήσω πάνω σε αυτό το γράμμα? Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το βόλεμα, το οποίο πολύ ορθά η φίλη εντοπίζει, ότι οι νάρκες συμβολεύονται με τους συνεξαρτώμενους, αλλά και οι συνεξαρτώμενοι βολευόμαστε με τους νάρκισσους. Εφησυχαζόμαστε. Θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Το άλλο το σημείο το οποίο θέλω να δω εδώ στο γράμμα είναι κάτι που γράφει εδώ η φίλη και είμαι σίγουρη το γράφει με καλή διάθεση. Αλλά κόρη μου, ψάξε και στη δική σου ζωή και να ψάξουμε κι εμείς οι υπόλοιποι στη δική μας ζωή και να δούμε ότι δεν είναι έτσι. Γράφεις κάπου στο μέσο της επιστολής προς το συνεξαρτώμενο εαυτό σου. Έτσι σε μεγαλώσαν οι γονείς σου. Αυτά ονειρεύτηκαν για σένα. Αυτό αξίζεις. Και εγώ συνεξαρτώμενος εαυτό σας απαντήσω ναι. Έτσι με μεγάλωσαν οι γονείς μου και με τον τρόπο με τον οποίο μου συμπεριφέρονταν. Και ακόμη εάν βρίσκονται εν ζωή μπορεί να συνεχίζουν να μου συμπεριφέρονται, μου δίνουν ακριβώς αυτό το μήνυμα ότι δεν αξίζω τίποτα περισσότερο από ένα βόλεμα, τίποτα περισσότερο από μια συμβατικότητα, τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα σπουδαίο. Ξέρετε, πολλοί γονείς είναι πολύ καλοί στα λόγια και ειδικά στα λόγια προς τον εαυτό τους και μπροστά σε άλλο κόσμο. Εγώ θέλω το καλύτερο για τα παιδιά μου. Εγώ προσπαθώ να είμαι καλή μάνα. Εγώ προσπαθώ να είμαι καλός πατέρας. Μπορεί να είμαι αυστηρός, αλλά θέλω το καλό τους. Μπορεί να τους χτυπούσα ή να τους χτυπάω, αλλά θέλω το καλό τους. Εγώ θέλω να βγουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Εγώ θέλω να έχω μια καλή ζωή. Και αυτές είναι φράσεις και δηλώσεις που πολύ συχνά βγαίνουν ανερυθρίαστα, χωρίς ντροπή δηλαδή, από τα στόματα εξαιρετικά κακοποιητικών γονέων. Ψυχικά, σωματικά και με πολλούς τρόπους άλλους κακοποιητικών γονέων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στους συνεξαρτώμενους εαυτούς και στους συνεξαρτώμενους ανθρώπους. Ότι ζούμε τη σχεζοφρενογόνο συνθήκη, στην οποία αγαπάμε, θαυμάζουμε και έχουμε ψηλά τους διώκτες μας. Αγαπάμε, θαυμάζουμε και έχουμε ψηλά τους βασανιστές μας. Αγαπάμε και θαυμάζουμε και έχουμε ψηλά τους δημίους μας. Εάν ψάξεις όλες τις ιστορίες των παιδιών, τα οποία των ενηλίκων πλέον παιδιών, των ενηλίκων ανθρώπων παρουσιάζουν στοιχεία συνεξάρτησης στις σχέσεις τους και στο σχετίζεστε, αν πας πίσω στην παιδική τους ηλικία θα δεις ότι και οι δύο γονείς ή ο ένας από τους δύο ήταν απόντες από τη ζωή των παιδιών, δηλαδή τα κακοποίησαν διαμέσου της παραμέλησης και της απουσίας, της σωματικής απουσίας ή της συναισθηματικής απουσίας. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι όντως έχουν παρατήσει τα παιδιά τους. Με διάφορες δικαιολογίες, του στυλ χωρίσαμε με τη μαμά τους και επειδή η μαμά τους δεν με ήθελε, τι να τα κάνω εγώ τα παιδιά, για παράδειγμα. Ή έχω δεχθεί γονική αποξένωση ως γονιός που μετά από ένα διαζύγιο και εφόσον τα παιδιά εκφράζουν αρνητικά προς εμένα, δεν θα προσπαθήσω ιδιαίτερα. Δεν θα κάνω κάποια ιδιαίτερη δράση προκειμένου να επανασυνδεθώ με τα παιδιά. Θέλω να μιλήσω λίγο εδώ για τη γονική αποξένωση,
Ήταν πολύ συγκινητικό σε ένα από τα δύο webinars που έγιναν πρόσφατα. Ζήτησε το λόγο ένας κύριος, ο οποίος είπε ότι έχει βρει το κανάλι ψάχνοντας για τη γονική αποξένωση. Είχε πρόβλημα γονικής αποξένωσης μετά από διαζύγιο. Είδε αρκετά από τα βίντεο και άρχισε να κάνει ψυχοθεραπεία, επειδή ακριβώς τα βίντεο κάθε φορά και κάθε φορά και κάθε φορά ξεκαθαρίζω πως τα βίντεο μας εδώ δεν υποκαθιστούν τη διάγνωση ή τη θεραπεία από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας και ότι οι άνθρωποι καλά κάνουμε να απευθυνόμαστε στην προσωπική ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα ζητήματά μας. Και μοιράστηκε μαζί μας ο κύριος αυτός ότι έχει κάνει αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία, 3-4 χρόνια από τότε που έχει ανακαλύψει το κανάλι και λέει πέφτω και μετά ξανασηκώνομαι, θυμάμαι όλα όσα έχω μάθει στην ψυχοθεραπεία, ξαναμπαίνω στο κανάλι, βλέπω τα βίντεο για να ενισχύομαι και προσπαθώ και αγωνίζομαι να είμαι καλά. Αυτή είναι η στάση ενός γονέα που έχει δεχθεί γονική αποξένωση. Δεν τα παρατάει, αγωνίζεται ο ίδιος να εξελιχθεί και ο ίδιος να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Ενώ υπάρχουν άλλες περιπτώσεις γονέων που έχουν δεχθεί γονική αποξένωση που σου λέει «Α, okay, δεν ενδιαφέρεται το παιδί, έχει πείσει η μάνα το παιδί ότι δεν είμαι καλός γονιός, εντάξει, φεύγω και εγώ στο εξωτερικό και δεν ασχολούμαι. Δεν λέω ούτε γεια σας, ούτε προσπαθώ, ούτε τηλεφωνώ, ούτε δίνω διατροφή, ούτε τίποτα και δεν με ενδιαφέρει». Λοιπόν, αν πάμε στην ιστορία, στην παιδική ιστορία, στην παιδική ηλικία των ανθρώπων που ως ενήλικες λειτουργούν συνεξαρτώμενα, θα δούμε ότι οι γονείς τους έτσι τους μεγάλωσαν. Με τέτοια τόσα λίγα. Και τους έχουν μάθει να δέχονται τα λίγα και να λένε και ευχαριστώ για τα λίγα. Αυτή είναι η μοναδική διαφωνία που έχουμε το γράμμα που έχει στείλει η φίλη προς το συνεξαρτώμενο εαυτό της, ότι ας μη θυμώνεις τον εαυτό της και να του λέει «έτσι σε μεγάλωσαν οι γονείς σου, έτσι σε μεγαλώσαν οι γονείς σου, αυτό ονειρευτικά για σένα, αυτό αξίζεις». Γιατί ναι, έτσι τον έχουν μεγαλώσει οι γονείς του, το συνεξαρτώμενο εαυτό της, έτσι τον έμαθα να ονειρεύεται λίγα και από εκεί ξεκινάει η ουσία του προβλήματος. Όμως, επειδή η συνεξάρτηση, για την οποία μιλήσαμε και πολλές φορές σε αυτό το κανάλι και θα μιλήσουμε ακόμα περισσότερες, είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει, ταλαιπωρεί αφάνταστα πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μας, τους περισσότερους ίσως από εμάς, και είναι μια από τις πιο αρνητικές εκβάσεις που μπορεί να έχει ένα πρώιμο τραύμα, ένα ψυχικό τραύμα στην παιδική ηλικία. Πρόκειται για μία δυσλειτουργική απόκριση στην τραυματική εμπειρία, για ένα μηχανισμό άμυνας συμβιβαστικό που μπορεί όταν συμβαίνει στην παιδική ηλικία το τραύμα και αντιδρά με συνεξαρτητικό τρόπο το παιδί να το διασώζει προσωρινά, κρατώντας όμως αυτό τον τρόπο λειτουργικότητας στην ενήλικη ζωή, δεν μπορεί να ζήσει μία φυσική ζωή και μία ζωή υγιή, όπου να μπορεί να σχετίζεται υγιώς με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί το πρόσωπο το οποίο αποκρίνεται στο τραύμα με συνεξαρτητικό τρόπο είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο μικρύνει τον εαυτό του, τον κάνει όσο πιο μικρό γίνεται, αγνοεί παντελώς τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του και προσπαθεί να υπηρετήσει τα θέλω αυτών που το κακοποιούν προκειμένου να τους εξευμενήσει και να σταματήσουν να το κακοποιούν. Φανταστείτε ότι αυτό τα γίνεται καθημερινά. Όταν συνδέεσαι με ένα συνεξαρτητικό τρόπο με τους άλλους ανθρώπους, σημαίνει ότι μπαίνεις συνεχώς σε σχέσεις στις οποίες εσύ ο ίδιος πουλάς τον εαυτό σου αβέρτα κουβέρτα. Και το συνηθισμένο σου είναι να σκέφτεσαι πάντα και πρώτα τι θέλουν οι άλλοι, τι επιθυμούν οι άλλοι, τι θα άρεσε στους άλλους και ποτέ τι θέλεις εσύ και ποιος είσαι εσύ και τι πραγματικά θέλεις να κάνεις και επιθυμείς να κάνεις και μπορείς να κάνεις. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, την οποία θα την ξανακάνουμε. Θα την ξανακάνουμε σε πολλά βίντεο και θα μπαίνουν όλα στο playlist με τίτλο «Συνεξάρτηση». Με ρωτήσατε και χθες πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι έχει θεραπευτεί από τη συνεξάρτηση. Θα πω επιγραμματικά εδώ κλείνοντας αυτό το βίντεο. Θα το καταλάβει όταν πλέον θα σκέφτεται πρώτα τι θέλω εγώ, τι επιθυμώ εγώ, τι μπορώ να κάνω εγώ, τι είναι μέσα στις δικές μου δυνάμεις, δυνατότητες και επιθυμίες. Ο
άνθρωπος πάβει να είναι συνεξαρτώμενος όταν φροντίζει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του, τον πολύτιμο εαυτό του και δεν βάζει κανέναν απολύτως πάνω από τον εαυτό του. Ακόμη και τα παιδιά του τα ίδια, ένας άνθρωπος που δεν είναι συνεξαρτώμενος, θα τα φροντίζει καλύτερα επειδή θα έχει προτεραιότητα τον εαυτό του. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε θεραπευτεί από τη συνεξάρτηση? Θα το καταλάβουμε όταν πλέον δεν θα καθόμαστε να στενοχωριόμαστε και να απασχολούμαστε συνέχεια για το τι λένε οι άλλοι για μας, αν έχουν καλή γνώμη οι άλλοι για μας, ή αν δεν καθόμαστε να κλαιγόμαστε και να λέμε πότε θα έχω κι εγώ έναν άντρα, πότε θα έχω κι εγώ μια γυναίκα, πότε θα έχω κι εγώ έναν άνθρωπο να μου κάνει το ένα, έναν άνθρωπο να μου κάνει το άλλο και δεν είμαι καλά μόνος μου και χρειάζομαι να πάω να προσκοληθώ, να συνεξαρτηθώ με έναν άλλον άνθρωπο για να είμαι καλά. Είναι μακρύς ο δρόμος της απελευθέρωσης από τη συνεξάρτηση, όμως διαμέσου της ψυχοθεραπείας, διαμέσου της συντονισμένης και της ενσυνείδητης προσπάθειας να σταματήσουμε να είμαστε τα δουλικά των άλλων, κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε. Είναι φυσικό να υπάρχουν τα relapses, δηλαδή να πηγαίνουμε πίσω, να έχουμε πτώσεις, να ξεχνάμε τον εαυτό μας, αλλά αν βάζουμε αυτό το βίντεο και λέμε στον εαυτό μας αυτό το που λέει η φίλη στο γράμμα προς το συνεξαρτώμενο εαυτό της και θυμίζουμε τον εαυτό μας ότι η ζωή είναι μικρή όσο μεγάλη και να φαίνεται, γι' αυτό πρέπει να ζήσουμε τη ζωή που θέλουμε εμείς και όχι τη ζωή που θέλουν οι άλλοι για μας, πίστεψε στον εαυτό σου, λέει, και προχώρα. Προχώρα. Είναι την αγάπη μου για όλους σας. Το εύχομαι. Όσο πιο γρήγορα να καταφέρουμε να βγούμε από το τέλμα της συνεξάρτησης. Φιλιά.